Με πλούσια θεματολογία συνεδρίασε για 17η φορά το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας το απόγευμα της Δευτέρας 17 Ιουλίου. Η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα συνερχάρει τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Φιλόσογλου για τη μεταμόρφωση του Ανθή Καραγιάννη που έγινε ένα πολύ όμορφο σύγχρονο γήπεδο και κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να δώσουν το παρόν στα Δαβιτζόγλια που θα γίνουν το επόμενο Σαββατοκύριακο, υπογραμμίζοντας αφενός την παρουσία πολλών μεγάλων αθλητών που θα θελήσουν να πιάσουν υψηλές επιδόσεις εν ώψη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος και αφετέρου την παρουσία 93χρονης μητέρας του μεγάλου καβαλιώτη αθλητή που έφυγε στα 23 του χρόνια. Κατά τη διάρκεια της προημερησίας διατάξεως συζήτηση, ο επικεφαλής παράταξης Καβάλα Φίλιππ Ανοιχτυπόλικος της Σιμιτσής επέδειξε μια σειρά φωτογραφιών για να τεκμηριώσει το αίτημά του να καταπέσει η εγγυητική επιστολή του εργολάβου του ΟΤΕ που περνά τις οπτικές ίνες λόγω πλημελούς κατασκευής του έργου, ενώ κάλεσε την Δημοτική Αρχή να εξετάσει αν δοκιμαστικά μπορεί να χρησιμοποιήσει αντιγραφήτη υλικό που διαθέτει επιχειρηματίας για το βάψιμο των εξωτερικών επιφανειών των δημοτικών κτηρίων και άλλων χωρών. Εδώ και πολύ καιρό ο ΟΤΕ κάνει εργασίες για την εγκατάσταση οπτικής ίνας. Και πολύ καλά κάνει. Και μπράβο του που το κάνει. Αλλά επιτέλους, αυτοί οι εργολάβοι που σκάβουν τους δρόμους της πόλης πρέπει να υποστούν συνέπειες. Έχω την εντύπωση ότι εκτός από αυτούς θα υποστεί συνέπειες ο Δήμος Καβάλας, αν τραυματιστεί κάποιος συμπολίτης από την αμέλεια και την πλημελή αποκατάσταση των οδοστρωμάτων και βεβαίως την καθυστέρηση στην αποκατάστασή τους. Εδώ υπάρχει ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Κάθε εργολάβος ο οποίος έρχεται να κάνει εργασίες πάνω στον δρόμο υποτίθεται ότι παίρνει άδεια από την τεχνική υπηρεσία και η τεχνική υπηρεσία του δίνει βάζοντας όρους από μια μεριά και φυσικά ζητώντας και εγγυητική επιστολή. Νομίζω και στην περίπτωση του συγκεκριμένου εργολάβου, της συγκεκριμένης εργολαβίας, πρέπει να καταπέσει η εγγυητική επιστολή, διότι εδώ έχουμε απαράδεκτα φαινόμενα. Ο επικεφαλής παράταξης τόπος ζωής μας Μάκης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην αναστάτωση στην οποία βρίσκονται οι κάτοικοι του Περιγυαλίου για την εισφορά γης που καλούνται να πληρώσουν, ρωτώντας αν ο Δήμος υποχρεούται να βεβαιώσει τις οφειλές αυτές στην εφορία. Εδώ και καιρό, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους του Περιγυαλίου με αυτό το θέμα τώρα της εισφοράς σε γης. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, αυτή η εισφορά σε γης μπορεί να γίνει με δόσεις? Ένα. Δεύτερο, θέλω να ρωτήσω ότι ο Δήμος Καβάλας είναι υποχρεωμένος να βεβαιώσει τις οφειλές στη ΔΟΗ, στην εφορία. Αν δεν, ναι ή όχι, θέλω να γνωρίζω. Αν όχι, θέλω να ξέρω τι γίνεται με τις προσαξίσεις. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, τι γίνεται? Δεύτερον, αν ισχύει ότι πρέπει να κοινοποιήσει ο Δήμος τις βεβαιώσεις στην ΔΟΗ, στην εφορία, υπάρχει περίπτωση, κύριε Δήμαρχε, να γνωρίζουμε, είναι μια εισήγηση από την νομική υπηρεσία, εάν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση να αναστείλει αυτή την κοινοποίηση? Ο επικεφαλής της κοινωνικής αποτελεσματικής παρέμβασης Βαγγέλης Παπάς, πληροφορούμενος από δημοσιεύματα ότι ο στρατός στη διαβούλευση με το Δήμο για την παραχώρηση των στρατοπέδων στο Δήμο Καβάλας, έθεσε θέμα συνεκμετάλλευσης, ενώ επανέφερε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το θέμα του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΠ. Ναι, αλλά εγώ θα σας θυμίσω, κυρία Δήμαρχε, ότι παραλάβατε το κάτω νοσοκομείο του πρώην Δήμαρχου με μια μεγάλη ταβέρνα που λέει ιδιοκτησία του Δήμου. Πώς εσείς τολμάτε να μιλάτε για συνεκμετάλλευση? Παραλάβατε ή δεν παραλάβατε το κάτω νοσοκομείο με μια τεράστια ταμπέλα που έλεγε η ιδιοκτησία του Δήμου? Πώς τολμάτε και μιλάτε για συνεκμετάλλευση? Και στο κάτω-κάτω, εάν έχετε αυτή την άποψη και για το νοσοκομείο αλλά και για τα στρατόπεδα που βλέπετε σιγά-σιγά, οι στρατηγοί μόνο στην Καβάλα κάνουν τους μάγκες, σε άλλες περιοχές υποκύπτουν και παραδένουν, και όταν πάμε να τους ψάξουμε γιατί δώσατε το Παύλο Μελά, λέει, ξέρετε, μας έδωσαν κάτι άλλο, και εμείς, και εγώ υπαναχωράω τη θέση μου που λέω έτσι και λέω κάτω τα χέρια από το Ασημακοπούλου και πάτε πάνω στην Εραρχία, αυτό και κάτω να τη θέλετε. Για το ίδιο θέμα μίλησε και ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Πολιτών Άρης Βέρος, όπου είπε ότι ήταν ακέραιο το αίτημα της κυρίας Τσανάκα και του κυρίου Μαρκόπουλου να σταματήσει η κοινοπραξία της εργασίας μέχρι τις 15 Αυγούστου του 2017. Από την επίσκεψη που κάνανε οι αιρετοί και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο αντιπεριφερειάρχης, αλλά και που θεωρώ ότι μαζί τους είχαν και τους κατάλληλους
και ενημερωμένους και ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες ή εργαζόμενους. Διαπίστωσαν ότι γίνεται άντληση υδάτων δεν γίνεται. Και γινόταν σύνομα η άντληση ή όχι. Και βέβαια η ανακοίνωση που είδαμε πάλι από τη μεριά του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας που λέει ότι σταματάνε οι εργασίες 15 Αυγούστου, λοιπόν μη κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η συγκεκριμένη εταιρεία αρχές Αυγούστου έχει δηλώσει ότι θα σταματήσει τις εργασίες για να δώσει άδεια στο προσωπικό στους εργαζόμενους. Ο Χρήστος Ποντόλιας, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, έβαλε το θέμα της κινητοποίησης για τα νέα διόδια και του ψηφίσματος, το οποίο συμφώνησαν νωρίτερα οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Είπαμε, σαν επικεφαλής, σε σχέση με την κινητοποίηση της Τετάρτης, κάποια πράγματα. Είπαμε στη συνέντευξη τύπου εδώ πέρα. Αλλά όμως, για μας, σημασία έχει λέει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και πραγματικά θέτω και στη Δήμαρχο και στους υπόλοιπους επικεφαλής των παρατάξεων αυτά που αποφασίσαμε. Γράψαμε λοιπόν σε αυτή την ανακοίνωση και σε αυτό το πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης. Όχι στα διόδια. Όχι στο ξεπούλημα της Εγνατίας Οδού. Κανένας νέος σταθμός διοδίων στον νομό Καβάλας. Κανένας επιπλέον σταθμός διοδίων στην Εγνατία Οδό. Το επιπλέον είπαμε είναι παραπανήσιο γιατί αναιρεί το παραπάνω και δέχτηκε η Δήμαρχος να βγει. Διαμαρτυρόμαστε και συμφωνήσανε και οι υπόλοιποι επικεφαλής των παρατάξεων. Διαμαρτυρόμαστε ενάντια στην επιβολή ενός νέου παρατσιού κλπ. Δεύτερο, ενάντια στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Διεκδικούμε ελεύθερη πρόσβαση στο οδικό δίκτυο που πληρώθηκε από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων. Συμφώνησε και υπερθεμάτισε και η Δήμαρχος ότι είναι χρήματα των Ελλήνων και είπαμε να διορθωθεί και αυτό, χωρίς ιδιωτική χρηματοδότηση και τώρα γεμίζει με διόδια για να πληκοδοτηθεί πλουσιοπάροχα προκειμένου να παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Οι δρόμοι είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και όχι μέσω κερδοσκοπίας. Όχι στο ξεπούλημα της Εγνατίας Οδού, όχι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, Τετάρτη κλπ.